Σε νέα επίθεση κατά της Οδυσσού προχώρησαν χθες οι ρωσικές δυνάμεις. Αυτή τη φορά η αεροπορία ανέλαβε να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις σε αντίθεση με το ναυτικό που είχε εξαπολύσει την πρώτη επίθεση. Όπως ανέφερε ο Γιούρι Χνάτ, εκπρόσωπος της Ουκρανικής αεροπορίας, αεροσκάφη SU-35 και SU-30 εξαπέλυσαν 13 βλήματα κρούζ κατά στόχων στην Οδυσσό. Τα ρωσικά αεροσκάφη πετούσαν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Βέβαια, ο Ουκρανός εκπρόσωπος κάπου πρέπει να τα μπέρδεψε, καθώς ανάμεσα στα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν τις επιθέσεις, αναφέρει και αεροσκάφη SU-22, τα οποία όμως έχουν προπολού αποσυρθεί από τη ρωσική αεροπορία, ενώ αναφέρει και ένα τύπο Mi-30, για τον οποίο δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία. Η επίθεση πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη από τη Ρωσία. Είναι άγνωστο τι ακριβώς στόχοι χτυπήθηκαν, αλλά το πιθανότερο είναι να πρόκειται για αποθήκες πυρομαχικών και ρουκετών για τα συστήματα HIMARS ως απάντηση σε επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ουκρανοί κατά ρωσικών στόχων.